Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας νέος δρόμος ανοίγει για την Ελλάδα με μια ιστορική στιγμή να καταγράφεται χθες. Την πορεία του προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχει πάρει ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο LambdaSat, που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από Έλληνες επιστήμονες και φέρει με συνειακή ταυτότητα χάρη στον Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλο. Το όλο εγχείρημα της εκτόξευσης στέφθηκε από επιτυχία και ήδη αποτελεί μια από τις πρώτες ειδήσεις σε όλα τα μέσα. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Μεσίνιο καθηγητή. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Είμαστε καλά και φαντάζομαι ότι είστε και εσείς καλά μετά από αυτό το σημαντικό εγχείρημα που πήρε σάρκα και οστά, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και έχουμε έτσι τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο στο διάστημα στην πορεία του προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Πώς πήγαν τα πράγματα, να μας πείτε? Είναι μια στιγμή ιστορική. Βεβαίως παρευρεθήκαμε στην εκτόξευση και ο ενθουσιασμός ήταν τεράστιος. Πάρα πολλές ερωτήσεις από το κοινό. Πραγματικά ήταν ένα επιχείρημα εντυπωσιακό. Νομίζω οφείλουμε πάρα πολλά στα παιδιά που την έβαλαν και μπορέσαν να φέρουν εις πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Αλλά στην ουσία είμαστε όλοι υπερήφανοι για αυτή την προσπάθεια, γιατί όλοι μαζί και εμείς από εδώ και εσείς από εκεί, όλοι παρέα, στο σπόσαμε, έδωσαν χάρη σε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο πραγματικά είναι πρωτοπόρο. Είναι πράγματι ξεχωριστή στιγμή, γι' αυτό είδαμε και τις αναφορές και στο επίσημο site της NASA υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές για το όλο επιστημονικό ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τα όσα έχει επάνω ο δορυφόρος, ο μικροδορυφόρος, ο LambdaSat, ένας δορυφόρος που για πρώτη φορά είναι ελληνικός, αμυγός ελληνικός και έχει πάρα πολλές πρωτοτυπίες όπως έχουμε ξαναπεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, έχει πάνω συστήματα που δοκιμάζονται για πρώτη φορά. Έχουμε βέβαια το τραφένιο, το οποίο θα είναι η πρώτη διαστημική δοκιμή του τραφένιου. Έχουμε το σύστημα AIS για τη ροκίδα. Έχουμε το σύστημα επικοινωνία με το Ερίδιουμ Κωνσταλέσιο, που είναι άμεσα επικοινωνία με 66 δορυφόρους στο διάστημα. Βέβαια, όλο αυτό το εγχείρημα δείχνει πως μπορούμε να συνεργαστούμε παγκοσμίως, το λεγόμενο collaborative engineering, και να κάνουν πραγματικά θαύματα. Εγώ προσωπικά είμαι υπερήφανος για την ομάδα και για τα παιδιά. Νομίζω τους αξίζει να τεράστιο μπράβο. Πώς αισθάνεστε τώρα εσείς, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η εξέλιξη ανοίγει και νέους δρόμους. Νέους δρόμους όσον αφορά και την ελληνική δραστηριοποίηση, όσον αφορά στο διαστημικό τομέα. Τα όσα εσείς λέγατε πριν από δύο χρόνια, να το σημειώσουμε αυτό, ίσως ορισμένως να μην ακούγονταν και τόσο ρεαλιστικά. Εσείς τα είπατε ρεαλιστικά, το κάνατε πραγματικότητα και ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Τώρα φαντάζομαι ότι υπάρχει μια τεχνογνωσία και μια βάση που ανοίγει και νέους δρόμους, έτσι δεν είναι? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε όχι μόνο αυτή η ομάδα, αλλά και πάρα πολλά άτομα τα οποία συνέβαλαν σε τεχνικά θέματα, οι οποίοι δεν φαίνονται βέβαια, βρίσκονται σαν ομάδα υποστήριξης, ας πούμε. Και είναι τρομερή ευκαιρία να δημιουργήσει ένα συνθήρα ενεργοποίησης, να πούμε στο επόμενο στάδιο. Με δύναμη, με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τα παιδιά στην Ελλάδα, και την υποστήριξη των συμπατριωτών μας, των Μεσημείων, να μην το μπορεί να κάνει θαύματα. Σημαντικό αυτό που λέτε για τα θαύματα που μπορούν να γίνουν, αρκεί να υπάρχει συνεργασία και ενότητα και να υπάρχει και προοπτική σε ό,τι κάνουμε. Γιατί ορισμένες φορές η προοπτική σε εισαγωγικά μας φοβίζει, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι όταν τα ελληνικά μυαλά θέλουν και το αποδείξατε και εσείς στην πράξη, μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Το λέω αυτό γιατί σήμερα υπάρχει μια σε εισαγωγικά καταχώρηση, έτσι ένα ενδιαφέρον, επίσημο ενδιαφέρον από την Virgin Galactic, την εταιρεία που όλοι γνωρίζουμε ότι ετοιμάζει διαστημικά ταξίδια, να κάνει κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτά που λέγατε εσείς να γίνουν στην Ευρώπη, να γίνουν στην Ελλάδα, πρέπει να προχωρήσουν και πρέπει να τρέξουν και με άλλο ρυθμό, προκειμένου να γίνει πραγματικότητα και το επόμενο τώρα όνειρο, που δεν απέχει πάρα πολύ, δηλαδή να έχουμε μια βάση εδώ στην Καλαμάτα, προκειμένου να γίνουν αυτά τα διεθνή διαστημικά ταξίδια και όλα φυσικά τα υπόλοιπα προγραμματίζονται όσον αφορά την τεχνολογία και την επιστήμη. Είναι μοναδική ευκαιρία. Βεβαίως είχαμε την επίσκεψη του Παυτά Κουτσί, τη διοκτήτη του Sustay System, με άμεσο ενδιαφέρον για το να γίνει το χθες πρώτα στην Καλαμάτα. Ήμασταν οι πρώτοι διεθνώς
που θέσαμε το θέμα το φιλιαστημικό τουρισμό δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τοπικό τουρισμό, να είναι άμεσα ολοκληρωμένος. Νομίζω όταν εμείς το παρουσιάσαμε για την Καλαμάτα, κράτος και την προσοχή παγκοσμίως, και βεβαίως το θέμα πλέον τέθηκε μέσα από τα διεύθυνα, είμαστε καλά τοποθετημένοι με τα σχετικά σχετικές αυτές και τις ενδιαφέρον, αλλά στους εξαρτάται από εμάς, πόσο θέλουμε να το προχωρήσουμε, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει σχετικά άμεσα. Χρειάζεται λοιπόν επιμονή, συστηματική προσπάθεια και να υπάρχει το όραμα, να υπάρχει αυτή η ελπίδα στην όλη έτσι κατάσταση που μας διακατέχει, που ορισμένες φορές είναι μέζερη. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα δίνεται και εσείς και από το εξωτερικό και με τη συνεργασία από την Ελλάδα. Γυρίζουμε στο Λάμδα Σάτι για να πούμε αυτό που είπατε την Παρασκευή και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο δορυφόρος θα ελέγχεται από τους Έλληνες, εδώ, από την Ελλάδα θα ελέγχεται και όχι κάπου από το εξωτερικό. Θα στέλνει φυσικά όλα τα απαραίτητα μηνύματα για τα οποία έχει κατασκευαστεί και νομίζουμε ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα και συγχαρητήρια σε εσάς κύριε Παπαδόπουλε και σε όλους όσους έχουν εργαστεί σε αυτήν την ομάδα για να μας κάνουν για μία ακόμη φορά υπερήφανους, να κάνουν την Ελλάδα υπερήφανη. Νομίζω ούτε στα πιο μακρινά όνειρα ορισμένο δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό πραγματικότητα. Έγινε όμως πραγματικότητα και είσαστε και εσείς υπεύθυνος γι' αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αφέμητα και εγώ να σας ευχαριστήσω γιατί το στηρίξατε. Ήταν κάτι που πιστέψατε και δώσατε θάρρος και σε εμάς και στα παιδιά να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Πραγματικά τα αισθήματα είναι αμοιβαία και σας ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, να συνεχίσετε έτσι. Νομίζω σύντομα θα βρεθείτε και στη Μεσσηνία εδώ και θα τα πούμε από κοντά. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Καλή σας νύχτα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Αφού ακούσαμε τον κύριο καθηγητή, νομίζουμε όλοι ότι πρόκειται μια, όπως είπε και ο ίδιος, ιστορική στιγμή και για την χώρα. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι παίζει στα πρώτα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και γενικά, γιατί διαμορφώνει νέα δεδομένα όσον αφορά την τεχνολογία και την επιστήμη. Πάμε στα δικά μας. Μάτια παντού από το ΣΔΕ για την Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, που τρέχει μια σειρά σημαντικών υποθέσεων. Μετά την υπόθεση των φαρμάκων και των παράνομων επιστρεφών ΦΠΑ. Θεαματικά είναι τα αποτελέσματα που έρχονται για τις offshore που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας. Παράλληλα, έμφαση έχει δοθεί και στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών σε μεγάλες υποθέσεις για τον έλεγχο στοιχείων. ΔΟΕ και προχωρά σημαντικές υποθέσεις που έχουν άρωμα Πελοποννήσου. Όπως είναι οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, αλλά και το ζήτημα με τις εξαγωγές των φαρμάκων. Η υπηρεσία δικιά μας συνεχίζει να λειτουργεί, ασχολείται με μεγάλες υποθέσεις, όπως έχετε διαπιστώσει. Και με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και με τις παράλληλες αγορές εξαγωγής φαρμάκων, τα οποία είμαστε ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, διότι είναι και άλλες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Ο διευθυντής του ΔΟΕ Πελοποννήσου βρέθηκε σήμερα στην Καλαμάτα και είχε συνεργασία με τα στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης. Όπως σημείωσε ο κ. Κολετζάκης, γίνεται μια μεγάλη δουλειά όσον αφορά το άνοιγμα των λογαριασμών, ενώ θεαματικά είναι τα αποτελέσματα και της offshore. Επίσης, ασχολούμαστε με άλλες μεγάλες υποθέσεις με τις offshore που υπάρχουν στην περιοχή τη δικιά μας και ήδη υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά τους ελέγχους που έχουμε κάνει. Επίσης ασχολούμαστε και με τα ανοίγματα λογαριασμών που είναι σε εξέλιξη και είναι μια τεράστια, μας έχει προσθεθεί από αυτό μια τεράστια δουλειά γιατί χρειάζεται πολύ περισσότερη και περιστατωμένη έρευνα και μια έρευνα που διαρκεί δεν ολοκληρώνεται άμεσα. Τελευταία η υπηρεσία μας ασχολείται επίσης με το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αφορά το θέμα των υποκυβισμών αυτοκινήτων και με διάφορα άλλα θέματα. Είμαστε σε γρήγορση. Ο κ. Κολετζάκης στάθηκε στην συνέχεια στην μεγάλη συνεισφορά των υπαλλήλων στην όλη προσπάθεια που καταβάλει το ΣΔΟΕ, σημειώνοντας εμέσως και την ανάγκη υποστήριξης με προσωπικό. Υπάρχουν οι 300 του Λεωνίδα που έχουν αποτελέσματα χιλιάδων συναδέλφων. Και αυτό οφείλουμε να το ομολογήσουμε ότι χωρίς αυτούς τους συναδέλφους που νύχτα μέρα το βλέπετε και εξάλλου και στην Καλαμάτα και στην Τρίπολη είναι στο γραφείο τους από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα σχεδόν το πρωί και Σαββατοκύριακα για να ολοκληρώσουμε αυτούς τους ελέγχους που είναι σε εξέλιξη.
θέλω να πιστεύω ότι σαν υπηρεσία λειτουργούμε και θα πρέπει να μας βοηθήσει η πολιτεία με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με προσθέτοντας υπαλλήλους, είτε οτιδήποτε άλλο, να μας δώσει τα μέσα, αυτά που ήδη έχουμε, για να ολοκληρώσουμε και να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε όλοι. Και θα πω ότι το ΣΔΟΕ εν τέλει θα έχει επιτυχίες εφόσον δεν διαπιστώνει παραβάσεις. Τότε θα θεωρείται μια υπηρεσία επιτυχημένη μόνο εφόσον δεν διαπιστώνει παραβάσεις. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα ενδιαφέροντα είπε ο κύριος Κολετζάκης και να καλησπέρισουμε, έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Κώστα Τσαριζούλια. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι ένα θέμα που βγάζει αρκετές υποθέσεις και αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από τα όσα τρέχουν σε επίπεδο Πελοποννήσου. Ήταν το ζήτημα της παράνομης επιστροφής ΦΠΑ, των τιμολογίων. Υπάρχουν όμως και άλλα. Υπάρχουν οι offshore και άλλα πολλά, όπως είπε ο κ. Κολετζάκης. Είναι η υπηρεσία εκείνη που δουλεύει τόσο πολύ αθόρυβα που πραγματικά δεν την παίρνει χαμπάρι κανένας. Ακόμα και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες πολλές φορές τρέχουν για να τους προλάβουν. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί το ΣΔΟΕ, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει επιδοθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να ξεμπλέξει, να ξεμπλοκάρει υποθέσεις και να βρεθεί στην άκρη του νήματος ζητημάτων που έχουν να κάνουν με φοροδιαφυγή και με άλλα πολλά ζητήματα που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Να πούμε ότι το ΣΔΟΕ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο αυτό και κινούμενο πάντα έτσι, με ιδιαίτερη μυστικότητα θα λέγαμε, έχει βγάλει στην επιφάνεια και έχει δώσει σειρά σοβαρών υποθέσεων, εικονικά τιμολόγια, offshore είχαμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έλεγχη σε κάθε επίπεδο και έλεγχη σε δύσκολα σημεία με τους ανθρώπους, με τους 300 συνολικά, όπως είπε και ο κ. Κολετζάκης, να δίνουν καθημερινά μία μάχη και με την γραφειοκρατία της χώρας, αλλά και με όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την φοροδιαφυγή. Ζητήματα λοιπόν ιδιαίτερα σοβαρά που συμβάλλουν και συνεισφέρουν στο οικονομικό πλαίσιο. Και όλα αυτά να σημειώσουμε χωρίς προσωπικό, έτσι, γιατί ο κ. Κολετζάκης ήταν ξεκάθαρο σε αυτό. Λέει, αν θα μπορούσαμε να ειδηθούμε κάτι από το κράτος, είναι σίγουρα το προσωπικό που πρέπει να ενισχύσει μια τέτοια υπηρεσία, η οποία έχει ένα τόσο πολύ μεγάλο φορτίο. Μην ξεχνάμε, είναι και το άνοιγμα των λογαριασμών, τραπεζικών λογαριασμών, που αυτό επιφέρει ακόμα περισσότερη δουλειά. Είναι αυτό που έχουμε πει και κατ' επανέλθουν και στο παρελθόν, ότι για παράδειγμα, για τον έλεγχο ενός ανθρώπου, για να ελέγξουν παράδειγμα εσένα, Θέμη, θα χρειαστεί να ελέγξουν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά στοιχεία. Δηλαδή έχει 10 λογαριασμούς και τους 10 λογαριασμούς με συγγενικά πρόσωπα, με το ένα με το άλλο. Είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία που σε αυτή την φάση τώρα προσπαθεί το κράτος να βοηθήσει στο να ξεπεραστεί αυτή η γραφειοκρατία. Πάντως τα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι μπορεί να βρεθεί μια άκρη σε αυτό το κομμάτι που είναι η γάγκρενα πλέον, είναι η γραφειοκρατία που ταλαιπωρεί κυρίως όλους εμάς που καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα και τα καλά των άλλων. Ωραία. Πάμε σε ένα θέμα που εξελίσσεται αυτή την ώρα και έχει να κάνει με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μεσημείας. Ναι, εδώ, Θέμη, είδαμε το προηγούμενο διάστημα αρκετά ζητηματάκια με την Ryanair, για παράδειγμα. Έτσι, ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει κατ' επέκταση με τον τουρισμό, με την γραμμή, με το Μιλάνο που είναι στο όριο στο να χαθεί, να συρρυκνωθεί. Και βλέπουμε ότι επιτάπητο στήθεται το όλο ζήτημα. Στην συνεδρίαση, να πούμε ότι μετέχει μεταξύ άλλων μόνο ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, Παναγιώτης Δίκας, ως εκπρόσωπος και των φορέων των Δήμων. Να πούμε ότι είναι υπογραμματική σύμβαση. Ναι, ναι, έτσι. Μισό όμως να σημειώσουμε κάτι, ότι όλοι οι Δήμαρχοι είχαν προσκληθεί, αλλά μόνο ο κύριος Νίκας πήγε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Θα δούμε πολλά περισσότερα αύριο. Είπαμε, εξελίσσεται η συγκεκριμένη και σε κάθε περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και από την πλευρά του επιμελητήριο τι λέει. Ρίχνει απλά τον μπαλάκι στους Δήμους ή έχει και αυτό τις δικές του ευθύνες. Θα υποθούν, δεν θα υποθούν. Γενικότερα ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε δεδομένη τη κατάσταση. Γιατί ναι, η γραμμή είναι στο όριο. Συρρυκνώνεται, να μην χαθεί τουλάχιστον. Λοιπόν, ωραία. Πάμε γρήγορα να αλλάξουμε θέμα. Κώστα, σε λίγο θα τα ξαναπούμε για ένα άλλο ζήτημα. Και να πάμε στην Κόρινθο. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον συνάδελφο του Γιάννη Λέμπρου. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Μόνο ευχάριστα δεν ήταν. Είναι δυσάρεστα. Είναι τραγικά και σοκαριστικά, Θέμη. Είχαμε μια έκρηξη με σοβαρά τραυματίες, σε Βουλατιό. Ναι, είχαμε μια έκρηξη σε μια εταιρεία η οποία κατασκεύαζε μια βιοτεχνία. Πυροτεχνήματα και τέτοια. Τελικά, από μια μικρή πυρκαγιά εκτινάχθηκε οριστικά το εργαστήριο στον αέρα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι δύο ιδιοκτήτες, αλλά είχε ακόμα τραγικότερο αποτέλεσμα να είναι σε σοβαρή κατάσταση τα Αγίου Σοφία τα μικρά τα ανήλικα παιδιά του ενός εκ των δύο αδελφών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, τα παιδιά είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι διασωληνωμένα.
Το αγόρι έχει εγκάματα σε βαθμό 85% στο κορμί του και το κορίτσι 55%. Και οι γιατροί δεν εκφράζουν ούτε αισιοδοξία ούτε απεσιοδοξία. Το θέμα όμως αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει δημιουργήσει. Έχει σοκάρει ολόκληρη την Ελλάδα, σοκάρει έτσι αυτό το θέμα. Είναι ακριβώς ένα από αυτά τα περιστατικά που λες ότι είχε κάνει παιχνίδια. Τα δύο παιδιά, οι ευχές όλων μας είναι κοντά τους, βέβαια. Θα παρακολουθούμε πολύ το θέμα και στην Αθήνα. Όπως ξέρετε, ο κοινωνικός της Περιφερειάρχης είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και ο Πελοπίδας Καλλιέρης και έχει προσωπικό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Ελπίζουμε βέβαια πάντα οι γιατροί να κάνουν το καλύτερο και τα παιδιά να βοηθήσει και ο Θεός. Να βοηθήσει και ο Θεός φυσικά. Γιάννη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει ο Κώστας Τσερετζούλιας για το θέμα αυτό. Στην εντατική νοσηλεύονται δύο παιδιά, ένα αγόρι 11 ετών και ένα 7χρονο κορίτσι, τα οποία τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εργοστάσιο κατασκευής βεγγαλικών στο Ζευγολατίο Κορινθίας. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά και οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου. Η πυρκαγιά που οδήγησε στην έκρηξη λίγο μετά το μεσημέρι είχε ήδη σβήσει όταν έφτασαν οι πυροσβέστες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο τα δύο παιδιά που είχαν υποστεί σοβαρά εγκάβματα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία στην Αθήνα. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνούνται από την ασφάλεια Κορίνθου. Σοβαρά. Τι είδες? Τίποτα. Ένα κοριτσάκι το έχουν εκεί. Ήρθανε από το εργοστάσιο αυτοί? Ναι. Είναι και προσωπικό μέσα σωματείου. Ναι. Μας ήρθε γύρω στις 12:15 ένα σοβαρότατο εργατικό ατύχημα από μια αποθήκη που φτιάχνουμε κρηκτικά, δηλαδή αυτά τα βεγγαλικά τέλος πάντων. Έγινε κάποια έκρηξη και έχουν τραυματιστεί σοβαρότατα 4 άτομα, πατέρας, τα δύο παιδιά του και ο αδερφός του. Ηλικία 40-38 η μεγάλη και 13 και 8 αντίστοιχα αγόρι κορίτσι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά, εκτός από τον ένα που έχει 50% καθολικά εγκάματα, τα υπόλοιπα είναι στα 80-90% του σώματός τους. Τα παιδάκια είναι πιο σοβαρά και τα δύο. Είναι, ο πατέρας είναι πιο σοβαρά από όλους, αλλά και το αγοράκι, όλα και τα 4 άτομα είναι διασωληνωμένα και διακομίζονται στο Αγία Σοφία, στο ΚΑΤ και στο γεννήματα. 10:05 ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει έκρηξη παύλα πυρκαγιά στη θέση Πουρνάρη, στην Ζεγολαδίο Κορινθίας και έχει αποθήκες με είδη βεγγαλικών. Έφτασε το πρώτο όχημα, όμως η φωτιά λόγω και η έκρηξη που είχε γίνει από μόνη της είχε σταματήσει λόγω καύσιμο και περαιτέρω υλικών. Το όχημα χρειάστηκε να σβήσει υπολείμματα από τα βεγγαλικά. Κατά την διάρκεια της έκρηξης και πυρκαγιάς τραυματίστηκαν 4 άτομα, οι δύο ιδιοκτήτες καθώς και δύο μικρά παιδιά του ενός ιδιοκτήτη. Και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Κορίνθου με δικό τους γιοταχή, όχημα για νοσηλεία και τα περαιτέρω. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ερχόμαστε εμείς τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον για τους αγρότες. Να καλησπέρισουμε μαζί μας και τον διευθυντή της εφημερίδας Φωνή, τον Θανάση Τσαμούλη. Καλησπέρα, Θανάση, και σε σένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον Κώστα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια σημαντική μείωση στα τιμολόγια του ΟΣΔΕ για τους αγρότες. Ναι, είναι αυτό που διαμαρτυρόντουσαν και το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι αγρότες, υψηλότερο τιμολόγιο. Ωστόσο φαίνεται ότι όλα αυτά ήρθαν σε μια συνεννόηση, σε μια επαφή και τα συναρμόδια Υπουργεία αλλά και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Υγεία Επιχειρήν, όπου είναι και ο ανάλογος φορέας διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος. Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογούμε, το ΟΣΔΕ για να γνωρίζουν και οι αγρότες μειώθηκε το τιμολόγιο. Κατά μέσο όρο πλέον θα πάει γύρω στα 52 ευρώ για την περιοχή μας. Υπάρχει βέβαια
αναλυτικά ένα τιμοκατάλογο και για διάφορες περιοχές μειονεκτικές και μη. Να πούμε ότι σε αυτή τη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο της διαδικασίας που θα απαιτηθεί για τυχόν υπομολή. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι για αυτούς που δεν κάνει να αναλαμβάνουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιδότηση, η τιμή θα είναι στο 31 ευρώ. Τώρα, αυτό ήρθε, όπως είπαμε, μετά από μια σειρά διαμαρτυριών από τους αγρότες. Υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή από το Υπουργείο και η κυβέρνηση ενέργησε συνολικά, προχώντας σε αυτήν την εξέλιξη θετική σίγουρα για τους αγρότες. Θανάση, τώρα όμως υπάρχει προέκταση, έτσι, γιατί εδώ και αρκετό καιρό το είχαμε συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είχε υπάρξει μια, θα έλεγε κανείς, τέτοια κατεύθυνση μήνυωσης, υπήρξαν αντιδράσεις. Ήταν διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο είχε κινηθεί και η ΓΕΑ επιχειρήν. Τελικά φαίνεται να υπάρχει μια σχετική εξομάλυνση. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη, διότι το τιμολόγιο ήταν πράγματα ακριβό. Είχε επισημανθεί από την πρώτη στιγμή και σε σχέση με το τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, με όλη αυτή την επιβάρυνση, ας πούμε, και με τους φορείς έτσι όπως έγινε η επιστοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να το πούμε εδώ, ότι από την αρχή η Ένωση Μεσσηνίας είχε ταυτιστεί με την άποψη των αγροτών και με τις αντιδράσεις αυτές, μετά τις αντιδράσεις αυτές που υπήρξαν στην αρχή, παρότι δεν είχε τη δυνατότητα, διότι η τιμολόγηση για την προμήθεια του ΓΕΑ επιχειρήν και όλα αυτά γινόταν επί του τιμοκαταλόγου, παρόλα αυτά η Ένωση προχώρησε σε σημαντικές εκπτώσεις κλπ. Και μάλιστα οι τιμές τις οποίες εισέπρατε, πέρα και από τις εκπτώσεις που έδινε για τις αγορές προϊόντων για τη στήριξη των αγροτών, πελατών της κλπ. Οι τιμές με τις οποίες ενεργοποίησε δικαιώματα φέτος η Ένωση ήταν χαμηλότερες και από αυτές που προτείνονται ακόμη και τώρα από το νέο τιμολόγιο. Έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι στα υπέρ της Ένωσης, ότι δεν πήγε δηλαδή να κερδοσκοπήσει από τα δικαιώματα, πήγε πραγματικά να εξυπηρετήσει. Σε αντίθεση με κάτι άλλες παράγκες που στήθηκαν, οι οποίες ήταν καθαρά κερδοσκοπικού και είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες ενώ απορρίφθηκαν στην αρχή γιατί δεν είχαν και τις προϋποθέσεις, μετά από αιτήσεις θεραπείας και κάτι άλλα παρασκήνια και ξέρω πώς γίνεται εκεί και με τις πλάτες της Πασαγίας κλπ., πήραν επιστοποίηση και μάλιστα ως φορέας Β' βαθμού, εισπράττοντας έστω και για αυτές τις λίγες ενεργοποιήσεις που έκαναν, με αυτό το υπερβολικό τιμολόγιο, αλλά εκεί οι αγρότες που τους προτίμησαν είδαν μόνο το τυρί, δεν είδαν τη φάκα. Γιατί τους έκαναν ενεργοποιήσεις με εκχώρηση των δικαιωμάτων. Πράγμα που θα γίνει παρακράτηση όταν θα πάρουν την προκαταβολή στην ενιαία ενίσχυση. Για να μην τα πολυλογούμε. Τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτόν τον κόσμο. Εάν δεν υπάρχουν αντιδράσεις συντονισμένες, εάν όλοι δεν είναι οργανωμένοι να απαιτήσουν δικαιώματα και να τα διεκδικήσουν, στο τέλος θα βγαίνουν χαμένοι. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πούμε ότι το κράτος υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να είναι και σύμμαχος και των αγροτών και άλλων κατηγοριών όταν πραγματικά οι δικαιούχοι για κάθε τι αδικούνται κατά τέτοιο τρόπο. Διότι σήμερα όλοι έχουν επιπέσει σαν κοράκια επάνω στον πολίτη τραβώντας ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί μέχρι και τις σάρκες. Λοιπόν, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ζητήματα αυτά, διότι στην ουσία αυτό που γίνεται εδώ στην Ελλάδα είναι ένα πανοπρίκι που εισπράττεται από διάφορους ειδικούς και μη, ας πούμε, τη στιγμή που σε άλλες χώρες της Ευρώπης η ενεργοποίηση δικαιωμάτων είναι μια απλή διαδικασία που στοιχίζει μέχρι και ξεκινάει σε διάφορες χώρες και από 7 ευρώ. Δηλαδή ένα διαδικαστικό κόστος. Και εδώ πέρα βλέπουμε εκατοντάδες ευρώ να ζητούνται και μάλιστα να ζητούνται προκαταβολικά, έτσι. Και όταν λέμε για την Ένωση ότι εκχώρησε δικαιώματα, όχι η Ένωση, η άλλη παράγκα εκχώρησε δικαιώματα να εισπραχθούν από την επιδότηση, είναι γιατί είναι πελάτες του ΓΕΑ επιχειρήν. Θα πρέπει λοιπόν και οι αγρότες να την ψάχνουν τη δουλειά κατά το κοινό λεγόμενο και να μην πέφτουν απλά θύματα σε αυτές τις ιστορίες. Θα να σας ευχαριστήσω και εσένα, Κώστα. Καλημέρα. Ερχόμαστε εμείς στο πρώτο θέμα της ενημέρωσης για να δούμε τώρα και την εικόνα. Έτσι, πέρα από τα όσα είπαμε με τον Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλο, να δούμε τον νέο δρόμο που ανοίγει για την Ελλάδα με την ιστορική στιγμή που κατεγράφει χθες. 5, 4, 3, 2, 1, and we have ignition. And we have liftoff of Antares for the Orb 2 mission from the Wallops Flight Facility delivering Cygnus on its second commercial resupply service to the International Space Station. Antares.
Star is off the pad. The SS Janus Voss on its way with the Orbital 2 Science Research Supply Mission to the International Space Station. GVC nominal. Attitude is nominal during flyout. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Με αυτά τα λόγια ο Δόκτωρ Περικλής Παπαδόπουλος, φανερά συγκινημένος, στάθηκε στην ιστορική στιγμή για τη χώρα μας. Μια στιγμή που μας κάνει όλους υπερήφανος. Ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο LambdaSat, που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από Έλληνες, είναι στο διάστημα διαμέσου του διαστημοπλοίου Cygnus και της αποστολής Orb 2, που στέφθηκε με επιτυχία με την εκτόξευση του πυράβλου Antares από το κέντρο της NASA στη Βιρτζίνια. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο που όπως βλέπετε και εσείς, όπως και ακούμε και από το κέντρο της NASA, έγινε αυτή η εκτόξευση. Σε λίγο θα δούμε και το σχετικό γράφημα για το πού βρίσκεται και με τι μοίρες είναι αυτή τη στιγμή ο πυράβλος Antares. Είμαστε στο στάδιο της κατακόρυφης εκτόξευσης. Όλα έχουν πάει κανονικά. Η πίεση, όπως λένε και η τεχνική της NASA και όλα τα υπόλοιπα συστήματα, λειτουργούν σε βαθμό κανονικό, normal αναφέρονται. Το διαστημόπλοιο θα κουμπώσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό αύριο, ενώ ήδη έχει μπει σε τροχιά. Στα τέλη του μήνα πρόκειται να ενεργοποιηθεί ο LambdaSat. Μια κορυφαία στιγμή για τη χώρα μας που απέδειξε πολλά. Το Greek Minds at Work, ελληνικά μυαλά σε δράση, που συνεργάστηκαν από διάφορα σημεία του κόσμου και με την καθοδήγηση του κορυφαίου μεσίνιου επιστήμονα, καθηγητή αεροδιαστημικής, Δόκτωρ Περικλή Παπαδόπουλου, ανοίγουν νέους δρόμους για τη χώρα μας. Συγχαρητήρια σε όλους που συνεχίζουν να μας κάνουν υπερήφανους. Μια εξαιρετικά λοιπόν σημαντική στιγμή για την Ελλάδα αλλά και για την διαστημική τεχνολογία. Είναι αυτό το 3D γράφημα λοιπόν, το οποίο στο πάνω μέρος, όπως βλέπετε και εσείς, μας δείχνει την ταχύτητα, την όθηση. TSS disabled. We have stage 1 separation. Stage 1 separation confirmed. The two... Είναι αυτό ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Το πρώτο κομμάτι μένει μόνο του, το δεύτερο κομμάτι ο πύραυλος έφυγε και πλέον είναι σε τροχιά. Όλα τα κορυφαία στελέχη, όχι μόνο της NASA αλλά και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκεί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρακολουθούν από κοντά την διαδικασία αυτή. Είναι μια διαδικασία, όπως είπαμε, που έχει τόσο έντονη εμπορική αναφορά και όχι μόνο. Όπως βλέπετε και εσείς, τα χειροκροτήματα ήρθαν, όλα είναι ομαλά, όλα είναι κανονικά και βλέπουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος είναι λοιπόν γεγονός. Είναι ο LambdaSat και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες. Ένα έργο πολλά υποσχόμενο που πρωτοτυπεί όχι μόνο στον τομέα της αεροδιαστημικής, αλλά και σε πολλούς επιπλέον τομείς. Αποτελεί παγκοσμίως την πρώτη έρευνα του υλικού γραφενίου υπό την επίδραση ιονίζουσας εκτινοβολίας και κατά δεύτερον χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα επικοινωνίας μέσω της οποίας θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των ελληνικών εμπορικών πλοίων. Στις 28 Ιουλίου αναμένεται να μπει σε τροχιά και φυσικά να δώσει όλα τα δεδομένα πλέον για την χώρα μας και να χρησιμοποιηθεί, όπως είπαμε, σε διάφορα επίπεδα, τόσο για το πώς συμπεριφέρεται το υλικό γραφείο, όσο και να βοηθήσει αρκετά τα ελληνικά καράβια στον κίνδυνο κατά της πειρατείας. Όλα τα κέντρα ενημέρωσης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ασχολούνται ιδιαίτερα με την εκτόξευση του πρώτου ελληνικού δορυφόρου. Οι καινοτομίες που φέρνει, αλλά και το σημαντικό εγχείρημα που έγινε για πρώτη φορά από Έλληνες επιστήμονες, αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού. Μια ομάδα Ελλήνων. Ακριβώς, Ελλήνα. Ο LambdaSat, ο πρώτος δορυφόρος ελληνικός που κατασκευάστηκε από Έλληνες επιστήμονες, εκτοξεύτηκε με επιτυχία χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος από τις εγκαταστάσεις της NASA στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ελληνικός δορυφόρος εκτοξεύτηκε με τον πύραυλο Antares της NASA που βλέπουμε εδώ και βρίσκεται στο σκάφος Cygnus που μεταφέρει επιστημονικό και υποστηρικτικό υλικό στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, το διαστημόπλοιο βρίσκεται πλέον σε τροχιά και αναμένεται να φτάσει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε 2 ημέρες. Ο LambdaSat σχεδίασε και κατασκεύασε ελληνική επιστημονική ομάδα, η Lambda Team, με έδρα τη Silicon Valley, την καρδιά των τεχνολογικών εταιριών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της επιστημονικής ομάδας είναι μέσω του δορυφόρου να μελετηθεί η επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας στο υλικό γραφένιο όταν βρίσκεται σε συνθήκες χαμηλής γηίνης τροχιάς. Τέλος ουσιαστικά σήμερα στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και δεν φαίνεται πως θα ανακοινωθεί κάποια νέα παράταση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς όσα από αυτές θεωρηθούν εκπρόθεσμες υπάρχει μια σειρά από συνέπειες για τους φορολογούμενους.
Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Έως και το Σάββατο είχαν υποβληθεί 5.350.000 δηλώσεις σε σύνολο περίπου 5.700.000. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, αναμενόταν έως και αυτήν την ώρα να υποβληθούν άλλες 100.000 φορολογικές δηλώσεις μέσω του TaxisNet. Σήμερα, από το πρωί, ουσιαστικά δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής μέσω του συστήματος Taxis, καθώς είναι προφανώς σε μεγάλος όγκος υποβολής φορολογικών δηλώσεων και το σύστημα κοινώς τα έχει παίξει. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα και με τις ενδείξεις μας, ίσως να μην δοθεί η παράταση, αν δοθεί η παράταση θα είναι μια σιωπηρή παράταση ολίγων ημερών. Πάντως, πέραν της όποιας σιωπηρής παράτασης, υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την μη εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Και αυτό επιφέρει και ποινές. Εκτός των άλλων, σε σχέση με πέρυσι, είναι ότι επιβάλλεται εφάπαξ πρόστιμο 100 ευρώ για όλες τις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμες. Το άλλο βασικό πάλι που η επιβάρηση που τα έχει είναι η εκπρόθεσμη, ειδικά αν είναι χρεωστική. Οι τόκοι οι οποίοι επιβάλλονται μηνιαίως πάνω στο χρεωστικό υπόλοιπο της φορολογικής δήλωσης. Οι τόκοι κυμαίνονται αυτή τη στιγμή γύρω στο 0,7 με 0,8% είναι το επιτόκιο που χρεώνεται αυτή τη στιγμή στη φορολογική δήλωση. Αλλά ένα πάρα πολύ βασικό που χάνει ο φορολογούμενος είναι ότι δεν μπορεί να επικαλεστεί το ποσό των αποδείξεων οι οποίες δηλώνονται και είναι μέχρι του ποσού του 25% του εισόδηματός του. Αυτό μπορεί να επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση σε κάθε φορολογούμενο. Που μπορεί να φτάσει ίσως και να υπερβεί και τα 500 και τα 600 ευρώ, καθώς θα χάσει αυτό το ευεργέτημα το να μειώσει φόρο με την υποβολή των αποδείξεων. Γι' αυτό λοιπόν, έως την τελευταία στιγμή, αν βέβαια το σύστημα μας το επιτρέψει, καθώς και σήμερα στο γραφείο έχουμε ροή των φορολογούμενων που ήταν την τελευταία μέρα, ο κλασικός Έλληνας, παρότι τόσα έχουμε πει και μέσα από τα κανάλια και από τα ιδιωτικά αλλά και τα πανελλαδικής εμβέλειας κανάλια. Δυστυχώς όμως, αν δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις λόγω φόρτου εργασίας αλλά και λόγω, όπως είπαμε, του προβλήματος που υπάρχει στο σύστημα τάξη και δεν δοθεί παράταση, θα επιβαρυνθούν κάποιοι με πάρα πολύ μεγάλα ποσά λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής. Δείτε σε λίγο. Σύσκεψη υπό τον Λεωνίδα Γρηγοράκο για την ελληνοσία. Στη Μάνη βαφτίζουν τα παιδιά στη θάλασσα. Μια σημαντική ανακούφιση έρχεται για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις μέσω των αλλαγών που δρομολογούνται από την 1η του 2015. Όπως αναφέρεται, θα καθιερωθεί ένα όριο ακαθάριστων εσόδων, μέχρι το οποίο θα ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων και απόδοση ΦΠΑ. Το όριο αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 25.000 ευρώ. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Έως και το Σάββατο είχαν υποβληθεί 5.350.000 δηλώσεις. Έτοιμο είναι το τελικό σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ για περίπου 400.000 μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλό τζίρο. Εάν το σχέδιο αυτό περάσει από την έγκριση της Τρόικας, ένας στους δύο επιτιδευματίες, δηλαδή το 52% των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, θα σταματήσει να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και να αποδίδει κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τρει, τον φόρο στο δημόσιο. Όπως προβλέπει η πρόταση που έχει επεξεργαστεί, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης θα εξαιρούνται από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοση ΦΠΑ μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και εργαζόμενοι που αμείβονται με μπλοκάκια και εμπίπτουν στις διατάξεις σχετικά με τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με την υπηρεσία, θα καθιερωθεί ένα όριο ακαθάριστων εσόδων, μέχρι το οποίο θα ισχύει απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και απόδοση ΦΠΑ. Το όριο αυτό κυμαίνεται μεταξύ 10 και 25.000 ευρώ. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία σε αυτήν την πρόταση είναι οι μικρές απολύσεις εσόδων που εκτιμάται ότι θα έχει το δημόσιο. Από αυτό το 52% των επιτιδευματιών εισπράττεται μόλις το 4% των συνολικών εσόδων ΦΠΑ, καθώς στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων το ισοζύγιο εισπράξεων και πληρωμών ΦΠΑ οδηγεί σε επιστροφές φόρου. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2015, ενώ με διατάξεις που ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επέρχονται απλοποιήσεις στο καθεστώς του ΦΠΑ. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για διαχειριστικές περιόδους που λήγουν την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής. Σημειώνεται ότι η καθαριστική δήλωση δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια σύνοψη των περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται ένα μήνα ή ένα τρίμηνο, ανάλογα με την κατηγορία. Τα στοιχεία αυτά είναι ήδη στη διάθεση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τις περιοδικές δηλώσεις και δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να υποβάλλονται και οι αιτήσεις εκαθαριστικές. Δείτε σε λίγο. Αντιδράσεων συνέχεια για το ΤΑΙΠΕΔ. Τα σκουπίδια στο επίκεντρο, στην Ερμιόνη.
Κατηγορηματική ήταν η δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλου ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν άλλες απολύσεις του ΣΟΤΑ. Ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στο ζήτημα της αξιολόγησης. Τη δέσμευσή του ότι δεν θα γίνουν απολύσεις μεταξύ των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην ενδοδημοτική κινητικότητα, πιστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος μετά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία της ΠΟΕΟΤΑ. Ο κ. Ντινόπουλος τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να προχωρήσει το πρόγραμμα. Δεν πρόκειται, αγαπητέ πρόεδρε, να γίνουν απολύσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση μάτωσε με τους δημοτικούς αστυνομικούς και με τους σχολικούς φύλακες, δεν θα ματώσει άλλο. Αυτή είναι η απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, ο Υπουργός Εσωτερικών επισημάνει ότι αποτελεί ηλυμένη απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει αυτή. Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν αποκλίσεις, αλλά αναζητούνται συγκλήσεις. Ο κ. Μπαλασόπουλος από την πλευρά του σχολίασε και την σημερινή δικαστική απόφαση, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αν η ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα δεν πιάσει τους στόχους, που είναι αυτή τη στιγμή 2.000 και αυτή τη στιγμή συμμετέχουν 1.000, οι υπόλοιποι 1.000 που θα υπολείπονται, από πού θα βρεθούν και με ποια διαδικασία? Αυτά είναι τα ζητήματα που θέσαμε στον Υπουργό και νομίζω τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τις ανάλογες απαντήσεις. Μένουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα. Ενάντια στην αξιολόγηση, τάχθηκε ο επικεφαλής Λαϊκής Εσπείρωσης Πελοποννήσου. Ο Νίκος Γόντικας μίλησε για ένα όχημα που θα οδηγήσει σε απολύσεις στο δημόσιο, καυτηριάζοντας και την στάση των συνδικαλιστικών φορέων. Ως ένα όχημα το οποίο θα οδηγήσει σε απολύσεις στον δημόσιο τομέα, χαρακτήρισε το ζήτημα της αξιολόγησης ο επικεφαλής της Λαϊκής Εσπείρωσης στην Πελοπόννησο, ο Νίκος Γόντικας. Είναι το όχημα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τις απολύσεις στο δημόσιο. Μέσα από την αξιολόγηση θέλουν να φτιάξουν μια νέα δεξαμενή υπαλλήλων στο δημόσιο για να έχουν λιμένα τα χέρια τους για τις απολύσεις. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, αφορά όλο το λαό. Αυτό το αυταρχικό κράτος δεν παίρνει φτιασίδωσμα, μόνο τσακίζεται, γκρεμίζεται με άλλη φιλολαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται να υπάρξει στον ιδιωτικό τομέα αυτή η αθλειότητα στις εργασιακές σχέσεις και κάποιοι στο δημόσιο να είναι σε εισαγωγικά βολεμένοι, όπως λέει το σύστημα οι ίδιοι οι Δουνουτούδες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πρόκληση, γιατί αυτά που λέει η ξεπουλημένη συνδικαλιστική ηγεσία στην ΠΟΕΔΟΗ, στην Ομοσπονδία των Εφοριακών, στην ΑΔΔΗ, αυτά που θα μας πει σήμερα και η πλειοψηφία του Σωματείου, είναι αυτά που υπερψήφισε, που εισηγήθηκε προχθές ο κ. Στατούλης στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπερψήφισαν το πάγωμα των διατάξεων για την αξιολόγηση και να βρούμε ένα άλλο καλύτερο σύστημα για να πελεκίσουμε το κοσμάκι, να λιανίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτή την απόφαση προχθές υπερψήφισαν οι δυνάμεις που εισηγήθηκε ο κ. Στατούλης, υπερψήφισαν οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και των οικολόγων. Είναι οι δυνάμεις στο ευρωμονόδρομο που έχουν βαλθεί να περάσουν διαπυρώσεις και σιδήρου αυτές οι επιλογές. Εμείς λέμε, αυτό που λείπει δεν είναι η όποια μορφή αξιολόγησης, αυτό που λείπει είναι μέτρα φιλολαϊκά στις δημόσιες υπηρεσίες για να εξυπηρετείται ο πολίτης. Σε έκτακτη γενική συνέλευση προχώρησε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΗ, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κυθήρων. Η συνέλευση έγινε στην Καλαμάτα και είχε ως αντικείμενο, όπως ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Γόντικα, την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΔΟΗ Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Κυθήρων με θέμα την αξιολόγηση των υπαλλήλων. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας. Σήμερα έχουμε έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου μας με ένα θέμα το οποίο κυριαρχεί σήμερα, είναι η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Εγώ καταρχήν θέλω να συνημερώσω, ως σωματείο, ως ομοσπονδία, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, υπέρ μιας αξιολόγησης με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια, μια αξιολόγηση που θα γίνεται να υπάρχουν συγκριτικά κριτήρια για τους συναδέλφους, και είμαστε κάθετα αντίθετοι στο νόμο 4250, ο οποίος υποχρεώνει κάποιους συναδέλφους και μάλιστα το 15% των υπηρετούντων συναδέλφων να μπουν στη διαθεσιμότητα και στη συνέχεια στην απόλυση. Σήμερα εμείς θα κριθούμε εδώ να αποφασίσουμε γιατί τι πρέπει να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι συνάδελφοι ευρωπαϊκοί του συλλόγου μας, τι πρέπει να κάνουν, διότι αύριο είναι η τελευταία μέρα προθεσμίας για τη συμπλήρωση των εντύπων αυτών της αξιολόγησης, ο οποίος, όμως σας επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτος και δεν το δεχόμεθα.
Με το βλέμμα στραμμένο στην αποκατάσταση ήταν κυρίαρχα οι επιλογές των αποφύτων του Λυκείου. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, με τη διαδικασία να κινείται χωρίς προβλήματα στην Καλαμάτα. Οι μαθητές φαίνεται να είχαν πάντως τόσο αυτό που τους αρέσει, όσο και τα όσα έχει διαμορφώσει η οικονομική κρίση, που επηρέασαν εν μέρη τις επιλογές τους. Ομαλά κινήθηκαν τα πράγματα όσον αφορά τη Μεσσηνία για την υποβολή των μηχανογραφικών όσον αφορά τους υποψήφιους των φατινών πανελλαδικών εξετάσεων. Τελευταία ημέρα κατάθεση των μηχανογραφικών. Δεν νομίζω ότι είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα στη Μεσσηνία. Όλα ομαλά κύλησαν και πιστεύω και σήμερα όσοι μαθητές δεν έχουν ακόμα αυτή τη στιγμή καταθέσει, λίγοι βέβαια είναι, θα καταθέσουν και αυτοί. Μόνο να πούμε λίγο να προσέξουν κάτι. Μας έτυχαν 1-2 περιπτώσεις υποψηφίων, οι οποίοι νόμιζαν ότι έχουν ρίξει το μηχανογραφικό, ενώ δεν είχαν μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας που γίνει η κατάθεση του μηχανογραφικού, αλλά σε κάποιες σελίδες ιδιωτών που έχουν κάποιο πρόχειρο μηχανογραφικό για να δοκιμάζουν τα παιδιά, και είχαν μείνει με την εντύπωση ότι έχουν ρίξει τελικά το μηχανογραφικό τους. Τις καλύψαμε αυτές τις περιπτώσεις. Αν υπάρχει όμως και κάποιος άλλος, καλό είναι να προσέχει να μπαίνει επίσημα στο site του Υπουργείου Παιδείας που είναι ακριβώς για την υποβολή του μηχανογραφικού. Οι επιλογές των μαθητών και φέτος ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. Η κρίση έχει παίξει αυτή τον δικό της καθοριστικό ρόλο. Οπωσδήποτε είναι πολύ επηρεασμένα από την οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό. Πάντα βέβαια είναι στραμμένα προς τις ένστολες, ας πούμε προς τα ένστολα επαγγέλματα, κυρίως στρατιωτικές σχολές. Βγήκε μόλις και η προκήρυξη αστυνομίας και γι' αυτή ενδιαφέρονται κάποιοι μαθητές. Αλλά από την άλλη, επειδή η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για να αποφασίζει κάποιος για το πού και πώς θα σπουδάσει, οπωσδήποτε πρέπει να παίρνουν υπόψη τους και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι ήταν αρκετά όριμοι υποψήφοι φέτος και πήραν υπόψη και άλλα στοιχεία που είναι εξαιρετικά σημαντικά στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος. Λοιπόν, πάμε στα περιφερειακά μας ζητήματα να ξεκινήσουμε με ένα μείζον θέμα που έχει να κάνει με το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και τις εκτάσεις που υπάρχουν τόσο στην Πελοπόννησο αλλά και ειδικά και στην Αργολίδα. Να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο τον Ηλία τον Μποζιονέλο. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Θέμη. Λοιπόν, αντιδράσεων συνέχεια για το ΤΑΙΠΕΔ ουσιαστικά. Βέβαια. Οι πολίτες είναι ανάστατοι του Ναυπλίου αλλά και πολίτες από γειτονικούς δήμους για το ΤΑΙΠΕΔ. Το θεωρούν ξεπούλημα και τονίζουν ότι η ιστορία δεν πωλείται. Είναι αποφασισμένοι να αντισταθούν και να υπερασπιστούν τις περιουσίες τους όπως δηλώνουν και δεν θα αφήσουν σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό, δηλαδή το ξεπούλημα της περιουσίας αλλά και της ιστορίας. Ο Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Κοστούρος δηλώνει στο ρεπορτάζ που σας έχουμε στείλει ότι στέκεται στο πλευρό των δημοτών και είναι σίγουρος ότι θα μπορέσουν όλοι μαζί σύσσωμοι να αποτρέψουν την πώληση των ακινήτων. Πάμε και σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα απορρίμματα ουσιαστικά που έρχονται στο επίκεντρο, όχι μόνο περιφερειακά, είδαμε και τις εξελίξεις που υπάρχουν με τον διεθνή διαγωνισμό, αλλά και στην περιοχή της Ερμιόνης. Ναι, στην Ερμιόνη ήταν μεγάλο το πρόβλημα, θα λέγαμε για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο Δημήτρης Σφυρής, πρωτού ακόμα αναλάβει τα καθηκοντά του, με την κατάσταση που επικρατεί στα απορρίμματα της περιοχής της Ερμιονίδας, προσκάλεσε έκτατο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να βρεθεί λύση για το μεγάλο αυτό θέμα που απασχολεί αλλά και ταλαιπωρεί τους δημότες και όπως μας δήλωσε ο νέος δήμαρχος, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έδωσε μέχρι τώρα την απαιτούμενη λύση. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, Θέμη, για τους πολίτες της περιοχής, το οποίο δεν έχει λυθεί, ενώ παράλληλα ανησυχούν όλοι για το τι μέλη γενέστερ. Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα δούμε σε λίγο και το ρεπορτάζ που μας έχει στείλει με τις δηλώσεις του κ. Κοστούρου. Πάμε στην Ελένη Τιδράκα στην Τρίπολη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα, Θεμή, από την Τρίπολη. Εδώ έχουμε ένα δυσάρεστο σχετικά. Δυσάρεστο, πούμε, θέμα. Ξεκινάμε λοιπόν. Είχαμε μία φωτιά. Ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, σε τουριστικό λεωφορείο. Η φωτιά ξέσπασε πιθανόν από μηχανική βλάβη στο λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο. Είχε ξεκινήσει από Αθήνα, μετέφερε σπουδαστές, 22 Αμερικανούς σπουδαστές που κάνανε πολυήμερο ταξίδι, εκπαιδευτικό ταξίδι και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και γενικά στη χώρα μας και ο προορισμός τους ήταν στη Σπάρτη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο έξω από την Τρίπολη, στο 6ο χιλιόμετρο, στο δρόμο Τρίπολη-Σπάρτη. Ευτυχώς βέβαια δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Οι επιβάτες, οι νεαροί σπουδαστές βγήκαν από το λεωφορείο. Ο οδηγός προσπάθησε και έσβησε μόνος του την φωτιά μέχρι να πάει η πυροσβεστική. Και βέβαια οι φοιτητές συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο τουριστικό λεωφορείο,
που έφτασε αργότερα και τους παρέλευε για να τους μεταφέρει στο προορισμό τους. Να σημειώσουμε ότι για περίπου 3 ώρες βέβαια, η μία λωρίδα της Εθνικής Οδού Τρίπολης Πάρτης ήταν κλειστή για να μην συμβεί κάποιο τροχαίο ατύχημα εκεί. Ελένη, πάμε και σε ένα ζήτημα που ουσιαστικά αφορά όλη την Πελοπόννησο αλλά και την περιοχή εκεί. Ξεκίνησαν οι εκτόσεις. Σήμερα ξεκίνησαν οι εκτόσεις. Να πούμε ότι το αναφέρουμε γιατί οι έμποροι περιμένουν πώς και πώς τις εκτόσεις περιόδους για να ανεβάσουν το τζίρο τους, αφού όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η κίνηση στα καταστήματα και της Τρίπολης είναι περιορισμένη. Και βέβαια περιμένουν μέχρι τις 31 Αυγούστου που κρατούν οι εκτόσεις, οι οποίες έχουν μεγαλώσει σε διάρκεια ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια. Περιμένουν λοιπόν να δουν το ταμείο τους να γεμίζει και να καλύπτουν, αν αυτό συμβεί βέβαια, τα σπασμένα, αν μπορώ να το πω έτσι, του προηγούμενου διαστήματος. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και μεγάλες αντιρρήσεις και για την Κυριακή, γιατί για την Κυριακή 20 Ιουλίου προβλέπονται τα καταστήματα να είναι ανοιχτά, τουλάχιστον για την Τρίπολη. Υπάρχουν αντιδράσεις, μάλιστα. Τα είδαμε όλα αυτά που έχουν διαμορφωθεί έτσι με τα ανοιχτά καταστήματα και έχει πάντως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί το διάστημα αυτό, η κίνηση σε τουριστικές περιοχές. Που αυτές λίγο πολύ φαίνεται να ζητούν να είναι ανοιχτά τα καταστήματα, ακριβώς, σε αντίθεση με κάποιες άλλες περιοχές που παραδοσιακά κρατούν κλειστά τα καταστήματα. Ακριβώς και αυτή είναι και η ένσταση του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Τρίπολης, του κ. Αθανασιάδη και γενικότερα των εμπόρων της Τρίπολης, γιατί θεωρούν ότι η Αρχαντική Πρωτεύουσα δεν έχει να ωφεληθεί κάτι από το άνοιγμα της Κυριακής, ενώ κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές είναι φυσικό να επιδιώκουν να είναι ανοιχτές. Τώρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Ελένη, να σε ευχαριστήσω. Πάμε εμείς στον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παυλάκο από την Σπάρτη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Σπάρτη. Μείζον θέμα αυτό με την Ελληνοσία. Μείζον θέμα αυτό με την Ελληνοσία. Και έτσι είχαμε μία ακόμη σύσκεψη. Μία ακόμα σύσκεψη θέμη στο Υπουργείο αυτή τη φορά για το θέμα της Ελληνοσίας. Σήμερα Δευτέρα, υπό την Προεδρία του Αναπληρωτή Υγείας, του Βουλευτή Λακωνίας, του κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου, για τα υγειονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τις ομάδες νόμιμων και παράνομων μεταναστών, έτσι, με αφορμή τα κρούσματα ελληνοσίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σκάλας, του Δήμου Ευρώτα, στην Σκάλα. Στη σύσκεψη, θέμη μετήχαν φορείς από την Κερκινό, από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε τοπικό επίπεδο για την περιφερειά της Λακωνίας, η Δία Τζανετέα, ο Δήμαρχος Ευρώτα, βεβαίως, ο Γιάννης Ογκριπιώτης και η Μεσίνια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Σπάρτης, κυρία Εύη Παπαγεωργίου. Όσον αφορά τις τοποθετήσεις των φορέων, ο Δήμαρχος Ευρώτα, κ. Γρυπιώτης, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην περιοχή, καθώς και στην υγειονομική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει, καθώς ο αριθμός των μεταναστών, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι τέτοιος που υπάρχουσες υποδομές δυστυχώς δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Διατανετέα, ενώ η Διοικήτρια του Νοσοκομείου Σπάρτης, κ. Εύη Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι χρειάζεται ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Σπάρτης και βεβαίως στο νοσοκομείο των Μολάων. Διαπίστωση που έκαναν όλοι όμως οι υγειονομικοί φορείς της περιοχής που παρέστησαν στη σύσκεψη. Ο Υπουργός Αναπληρωτής, αφού δεσμεύτηκε για αρρωγή στις προσπάθειες, αποκάλυψε, και είναι μια αποκάλυψη που μέσα από το δελτίο της τηλεόρασης Best φέρνουμε και εμείς στην επιφάνεια, ότι υπάρχουν πηγές από ευρωπαϊκά κονδύλια για ενίσχυση των δράσεων αυτών, τα οποία θα εξοικονομηθούν άμεσα. Ευελπιστούν ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού ίσως να πέσουν χρήματα σε αυτή την προσπάθεια. Τέλος, Θέμη δεσμεύτηκε για την άμεση αναμόρφωση της υγειονομικής διάταξης που αφορά τα μέτρα κατά της ελλονοσίας. Ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει δυστυχώς, έτσι, στο ρωμό μας και ευελπιστούμε ίσως με τις τελευταίες αυτές διατάξεις, τις συσκέψεις, να έρθουν και τα χρήματα από την Ευρώπη μέσα από τα προγράμματα, ούτως ώστε να υπάρχει μια και καλή να κλείσει το ζήτημα της ελλονοσίας για τον ομό Λακωνίας. Γιάννη, πάμε και σε ένα θέμα. Είδαμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες, έτσι γρήγορα να πούμε, για τα βαφτίσια που γίνονται στη θάλασσα. Για τα βαφτίσια στη Μάνη, σήμερα το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων Θέμη, τις φωτιές στην Κόρινθο, στην Τρίπολη βλέπουμε, ελλονοσία, αλλά βλέπουμε τώρα και μια άλλη ειδήση, μια πιο χλαρή. Τα παιδιά στη Μάνη τα βαφτίζουν στη θάλασσα. Εκεί ο Παπαγιώργος, ένας ιερέας της περιοχής, έχει κάνει περισσότερες από 100 βαφτίσεις στη θάλασσα τα τελευταία 20 χρόνια. Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι θαλασσινές βαφτίσεις δεν αποτελούν περαστική μόδα, αλλά μια αναβίωση των ερθύμων της περιοχής της Μάνης
και γενικότερα και της ανατολικής και της δυτικής και της λακωνικής δηλαδή και της μεσσηνιακής. Και αναφέρει ότι επειδή παλιά υπήρχαν οι βεντέτες, ο κόσμος δεν παντρευόταν και δεν βαφτιζόταν σε εκκλησίες, προτιμούσαν να το κάνουν σπίτι τους μακριά από την εκκλησία του χωριού και στην θάλασσα. Τα βαφτίσια λαμβάνουν χώρα στο ακροτήριο Τέναρο, σε ένα ειδηλιακό τοπίο, mm-hmm. και μπορούν όσοι θέλουν να κλείσουν ένα ραντεβού κάτω εκεί στη Μάνη με τον Παπαγιώργο και να δουν από κοντά και να κλείσουν τη βάφτισή τους στη Μάνη παραδοσιακά και λακωνικά. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Να πάρει. Επιστρέψουμε σε αυτά που μας έλεγε νωρίτερα ο Ηλίας Μποζιονέλος και να δούμε το ρεπορτάζ που μας έχει στείλει αναφορικά με το ΤΑΙΠΕΔ και τις δηλώσεις του κ. Κοστούρου. Στις εξελίξεις που έρχονται αναφορικά με το ΤΑΙΠΕΔ αλλά και στις αντιδράσεις της περιοχής, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτρης Κοστούρος. Για το ΤΑΙΠΕΔ υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Και η μεγάλη αναστάτωση έρχεται μέσα από το πώς κάποιος θεωρεί, και δεν μιλάμε για προσωπικές αντιλήψεις, αλλά για συλλογικές πλέον αντιλήψεις, ότι μπορεί να προχωρήσει η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Περιουσίας του Δημοσίου, που είναι το ΤΑΙΠΕΔ, δεν πιστεύουμε πλέον, και το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του το έκανε σε όλους γνωστό, ότι δεν πιστεύουμε ότι έχει σχέση με την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Δεν πιστεύουμε ότι έχει σχέση με το σχεδιασμό και με την ανάπτυξη που εμείς θέλουμε για τον τόπο μας. Αυτή τη στιγμή ένα γραφείο real estate, γιατί έτσι αναφερόμαστε όταν μιλάμε για το ΤΑΙΠΕΔ, έχει σε μια νύχτα την κυριαρχία και την ομή κάποιων κομματιών γης και κτηρίων, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για χρήση και στους δημότες αλλά και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για την περιοχή μας, για το Δήμο Ναυπλιαίων, να πω ότι στο ΤΑΙΠΕΔ έχει μπει, έχει ενταχθεί η Καραθώνα, η παραλία του Κονδυλίου στο Βιβάρι και 103 στρέμματα παραλίας στο μέτωπο Natura που βρίσκεται δίπλα από το δρόμο της Νέας Κίου. Όποιον γνωρίζει την περιοχή θα καταλάβει ότι το Ναύπλιο μαγικά γίνεται μια υπηρετική πόλη. Δεν θεωρούμε βέβαια ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, να το ξέρουμε και αυτό. Από εκεί πέρα κάποια κομμάτια γης τα οποία ο Δήμος έχει ζητήσει για να φτιάξει σχολείο και διοικητήριο, σε μια νύχτα μπήκαν για πώληση, λες και είναι κάποιο κομμάτι που μπορεί να χτίσουμε πολυκατοικία και δεν είναι ανεκτό αυτό από κανέναν. Επίσης τα ξενία του Ναυπλίου, τρία υπέροχα κτίρια που βρίσκονται στην ακροναυπία, επίσης εντάχθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ μαζί με 33,5 στρέμματα γης. Που και σε αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω στον κόσμο για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν είμαστε υπέρ του να πάρει ο Δήμος τα ξενία. Δεν θα κάνουμε όμως την κουβέντα της ανάπτυξης, του σχεδιασμού του αναπτυξιακού του Δήμου με το ΤΑΙΠΕΔ. Μπορούμε με οποιονδήποτε άλλο να πούμε τα σχέδια που πιθανώς θα έχουμε. Ο Δήμος δεν θέλει να πάρει να χρησιμοποιήσει τα ξενία. Αυτά μπορούν να επενδυθούν σε έναν ιδιώτη. Μπορεί να υπάρξει ένα παραχωρητήριο σε ιδιώτη, όχι όμως πώληση. Γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι όταν μιλάμε για πώληση, μιλάμε για κυριαρχία. Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Να γυρίσουμε τη σελίδα στην ενημέρωσή σας. Καλησπέρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαγγέλη Κάντα, τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό παραγωγό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαρά μας που σας φιλοξενούμε εδώ στην Μεσσηνία για έναν ιδιαίτερο λόγο. Έτσι και σε περιφερειακό επίπεδο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα κάτι που μας ετοιμάζεται και το οποίο είναι εξαιρετικό. All in motion. Λοιπόν, με τη εισαγωγή, το μόνο που έχω να πω είναι ότι ευχαριστώ που ξεκινήσω έτσι με όλο αυτό που ξεκινάει. Μια πολύ ωραία συνεργασία με το δικό σας κανάλι, το οποίο καλύπτει όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο την Πελοπόννησο από ό,τι γνωρίζω. Οπότε λοιπόν θα έχουμε κάτι καινούριο, θα παρουσιάσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με το μηχανοκίνητο γενικότερα. Και εδώ έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη, καθώς ταξίδευα, το είδα και αυτό. Και εκεί θα αναδείξουμε και πολλά άλλα, αν θέλετε, γενικότερα. Τις ομορφιές της Ελλάδος, έχουμε οδηπορικά, έχουμε τεστ. Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσυκλέτες, τα σκάφη, θα έχουμε και αυτό. Αεροσκάφη, οτιδήποτε έχει σχέση με κινητήρα. Θα τα αναδείξουμε μέσα από την Ελλάδα. Γενικότερα λοιπόν θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε εκπομπή, θα... Άρα είναι ένας συνδυασμός για να το καταλάβουμε. Ναι, είναι ένας συνδυασμός. Προβολής των περιοχών, των χαρακτηριστικών και της φυσιονομίας κάθε περιοχής και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα γύρω από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ακριβώς. Μ' αρέσει αυτό που είπατε, το γεγονός ότι πολλές φορές όταν λέμε για μηχανοκίνητο αθλητισμό, πάει το μυαλό μας αποκλειστικά και μόνο στο αυτοκίνητο ή στη μηχανή. Όχι. Αλλά φαίνεται ότι έχουμε και κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα. Αν θέλετε, καταρχάς πρέπει να διευκρινίσω το εξής, ότι η εκπομπή αυτή είναι πανελλαδική. Άρα λοιπόν παίρνει μια άλλη διάσταση. Εκεί λοιπόν θα καλύψουμε γενικότερα όλη την εκπομπή μέσα από 11 ακόμη συνεργαζόμενα κανάλια, τα οποία
Έχω τη τιμή γενικότερα και τη χαρά να συνεργάζομαι και εγώ μαζί σας. Ήδη σας θεωρώ συνεργάτες μου. Και το βασικό είναι το εξής, ότι μέσα από αυτή την εκπομπή, η οποία ήθελα ανά την Ελλάδα, θα αναδείξουμε όλα αυτά που συζητήσαμε. Οι προβλήματα του κάθε τόπου, εμείς δεν θα χανόμαστε. Θα είμαστε εδώ γενικότερα σε κάθε εκπομπή. Θα σας πω το εξής. Γενικότερα, οτιδήποτε αφορά, θέλω τη συμμετοχή του κόσμου. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να προχωράει, να εξελίσσεται η εκπομπή και να βλέπουμε πράγματα τα οποία θα θέλαμε ενδεχομένως να γίνουν. Αλλά και φανταστείτε αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την αλυσίδα, γιατί τώρα γινόμαστε πολύ πιο δυνατοί. Το αντιλαμβάνεστε. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα μπορούμε να δούμε νέα πράγματα, να έχουμε μεγαλύτερη δύναμη στο να μπορέσουμε να απαιτήσουμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών γενικότερα. Κάποιες θέλετε κάπου μου λένε γενικότερα για το θέμα του πάρκινγκ, μου λένε γενικότερα για το θέμα των δρόμων. Ας πούμε λοιπόν ότι ίσως κάτι να πετύχουμε γιατί είμαστε πιο δυνατοί. Έτσι είναι και υπάρχουν και συγκεκριμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για περιοχές που έχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ορισμένες φορές τις έχουμε αφήσει στην άκρη, έστω γιατί δεν τις βλέπουμε, έστω γιατί δεν θέλουμε να τις αξιοποιήσουμε. Μηχανοκίνητος αθλητισμός, όπως και να έχει, το βλέπουμε και στην πράξη. Ακριβώς. Έχει αποδώσει όχι μόνο, να το πούμε έτσι, σε αυτούς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, έχει αποδώσει και τουριστικά, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Πολλές είναι οι προοπτικές που υπάρχουν. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ακόμα για πίστα, για παράδειγμα, Φόρμουλα 1 στη χώρα μας. Το πάτε που μακριά. Δεν έχει κάνει. Αλλά υπάρχουν και πολύ σημαντικά γεγονότα και στην Πελοπόννησο, όπως είναι το πικ της Πάτρας, που νομίζω ότι προσφέρει ξεχωριστό θέμα. Γενικότερα η Πελοπόννησο δραστηριοποιείται πάρα πολύ με το θέμα των αγώνων, αλλά εμείς δεν θα εστιάσουμε μόνο στους αγώνες. Γιατί είναι κάτι, είναι ένα κομμάτι μου, αν θέλετε, γιατί έχω εμπλακεί και ο ίδιος αγωνιστικά. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλω να είναι πιο προσιτό στον κόσμο. Θα ήθελα γενικότερα να δώσουμε και μεγάλη έμφαση στη γυναίκα, γιατί είναι μεγάλη αγορά η γυναίκα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και γενικότερα, τη δεδομένη στιγμή, θα σας πω ότι πάρα πολλές εταιρείες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους σύμφωνα με τις ανάγκες της γυναίκας. Άρα λοιπόν, θα έχουμε μια άλλη ματιά για τη γυναίκα, βασικό αυτό. Δεύτερον, θα αναφέρουμε τα προϊόντα με το δικό μας τρόπο. Αυτό είναι μια έκπληξη, θα φανεί μες στην εκπομπή. Και φυσικά θα δείξουμε πάρα πολλά, πολλούς προορισμούς. Γιατί η Ελλάδα, μην ξεχνάμε, είναι μαγική. Βέβαια, δεν θα αναφέρουμε για την Ελλάδα, θα μιλήσουμε για το προϊόν. Θα αναφέρουμε γενικότερα τις ανάγκες των καταναλωτών για να δουν το τι πρέπει να ψωνίσουν, να το πω, ή να αγοράσουν, αν θέλετε. Και αυτό θα είναι περίπου, έτσι σας βάζω στο κλίμα, η γενικότερη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι έρχεται από τη νέα τηλεοπτική έτσι, σεζόν. Θα δούμε τις πρώτες παραγωγές, οι οποίες θα είναι ένα 15ήμερο επεισόδιο. Κάθε 15ήμερο, τροφοδοτείται και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι, να μείνουμε συντονισμένοι και με τη δική σας προσπάθεια και να έχουμε τη δυνατότητα έτσι να συνομιλούμε και να επικοινωνούμε. Γιατί μου άρεσε αυτό που είπατε, ότι πρέπει να βάλουμε τον κόσμο μέτοχο στο όλο εγχείρημα. Και τον κόσμο συνεργάτη για να βγει αυτή η πολύ μεγάλη παραγωγή που γίνεται σε ολόκληρη την επικράτεια. Είναι μια μεγάλη παραγωγή. Είναι γενικότερα κάτι το οποίο θα έλεγα ότι ενδεχομένως δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή μέσω έτσι σε τόσο μεγάλη έκταση. Και το έχω υποστηρίξει γενικότερα όλη την τοπική κοινωνία, σε οποιοδήποτε μέρος και αν έχω πάει. Γιατί βλέποντας όλα αυτά και έχω πάει σε όλες μου τις συναντήσεις, φανταστείτε από κοντά, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα από Αθήνα, όλα έχουν πάει στην περιφέρεια. Και εκεί λοιπόν νομίζω πως τα πράγματα θα αλλάξουν, γιατί ο κόσμος ζητάει μια τέτοια εκπομπή. Πραγματικά θέλει να δείξει πράγματα ή να μάθει πράγματα, να ενημερωθεί. Αλλά σύμφωνα πάντοτε με τις ανάγκες του τόπου του. Αυτό. Ναι, και η περιφερειακή τηλεόραση πλέον έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, έτσι και με την ψηφιοποίησή της και με το άνοιγμά της προς τον κόσμο και το έχουμε δει αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα είμαστε σε επικοινωνία για όλα τα ζητήματα φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Πράσουμε εμείς τώρα στα θέματα του Δήμου Καλαμάτας, καθώς οι αποχωρήσεις και τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες επιτάσσουν σειρά αλλαγών σε επίπεδο οργάνωσης. Ήδη, μάλιστα, η Δημοτική Αρχή μελετά το θέμα της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών. Αλλαγές στο οργανόγραμμα των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, δεδομένου πλέον ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται, ενώ ήδη από τις αποχωρήσεις έχουν δημιουργηθεί αρκετά κενά. Στο πλαίσιο αυτό, μελετάται ήδη ένα σχέδιο το οποίο και θα καταρτιστεί, με τις όποιες αλλαγές να δρομολογούνται με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Ολοκληρώνοντας τη θητεία της η Δημοτική Αρχή, μετά από 3,5 χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη, αυτό το οποίο έχουμε να διαπιστώσουμε είναι δύο πράγματα πολύ ουσιαστικά. Το πρώτο είναι ότι το προσωπικό του Δήμου έχει μειωθεί κατά 150 περίπου άτομα, τόσο είναι συνολικά οι αποχωρήσεις, είτε είναι συνταξιοδοτήσεις, είτε είναι προσωπικό το οποίο αποχώρησε λόγω διαθεσιμότητας, λόγω μεταφοράς σε άλλες υπηρεσίες και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Από εβδομάδα θα έχω και αναλυτικά στοιχεία να σας δώσω, τα έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες να μας τα ετοιμάσουν. Και το δεύτερο είναι αυτό το παιχνίδι με τις αρμοδιότητες. Στη μία έχουμε κάποιες αρμοδιότητες, στην άλλη δεν τις έχουμε. Μετά μας έρχονται κάποιες καινούργιες αρμοδιότητες και σε συνδυασμό με το θέμα των πόρων. Δυστυχώς το προσωπικό έχει μειωθεί. Προσλήψεις, όπως ξέρετε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε η μείωση περίπου κατά 150 άτομα του προσωπικού του Δήμου μας έχει προκαλέσει κάποιες σκέψεις στο να ξαναδούμε τον οργανισμό. Μην ξεχνάτε ότι τυπικά, ακόμη και με τη δημοτική αστυνομία, διότι δεν έχουμε κάνει την σχετική τροποποίηση, στον οργανισμό του Δήμου έχουμε 11 διευθύνσεις αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα θέμα το οποίο θα απασχολήσει τη νέα Δημοτική Αρχή από την 1η Σεπτεμβρίου, αλλά μας απασχολεί, κάνουμε κάποιες σκέψεις, έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις και με τους διευθυντές. Να δούμε ξανά τις διευθύνσεις, να δούμε ξανά τα τμήματα, έτσι ώστε να πάμε σε μια λειτουργία του Δήμου ως το δυνατόν πιο ποιοτική, πιο αποδοτική, πάντοτε προς το συμφέρον των πολιτών και των δημοτών, και βέβαια να μπορούν να λειτουργούν και τα τμήματα, διότι υπάρχουν δυστυχώς και τμήματα τώρα τα οποία είναι πολύ αποδυναμωμένα με τις αποχωρήσεις τις οποίες έχουν γίνει. Παράδειγμα, έχουμε το νέο τμήμα ελέγχων που έγινε στην Διεύθυνση Οικονομικών, που ουσιαστικά είναι το τμήμα το οποίο αντικατέστησε τη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό και κέριο τμήμα όσον αφορά τη λειτουργία του Δήμου, τους ελέγχους, το να υπάρχει αυταξία στην πόλη και όλα τα σχετικά. Σε έλεγχο και ευαισθητοποίηση των παιδικών χαρών του Δήμου Μεσίνης προχωρούν οι υπηρεσίες, όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος περιοχής Στάτης Αναστασόπουλος. Όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του έργου αστικών αναπλάσεων που εξελίσσονται. Σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο αστικής αναβάθμισης του Δήμου Μεσίνης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο της περιοχής, ήδη έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες, ενώ ενημέρωση έγινε σχετικά και με το θέμα που αφορά στις παιδικές χαρές και στην πιστοποίηση αυτών. Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλα τα έργα. Αναφέρομαι στην ενίσχυση του οδοφωτισμού, στην προμήθεια καλαθιών για σκουπίδια αλλά και παγκάκια για την πόλη, καθώς επίσης και η κατασκευή 4 παιδικών χαρών, οι οποίες θα πιστοποιηθούν με την τελευταία απέτηση του νόμου και θα είναι, θα έλεγα, οι μοναδικές από το σύνολο των 50 που έχει ο Δήμος Μεσίνης, που θα πληρούν όταν ολοκληρωθούν όλες τις απαιτήσεις του νόμου. Σχετικά με τις υπόλοιπες, έχει κάνει μία καταγραφή η τεχνική υπηρεσία. Οι περισσότερες έχουν πρόβλημα. Είμαστε αναγκασμένοι να κλείσουμε τις περισσότερες σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου. Γνωρίζετε ότι χρειαζόμαστε χρήματα για να επέμβουμε και να κάνουμε τις όποιες διορθωτικές κινήσεις. Έχουμε προβλέψει κονδύλι όμως να συνεργαστούμε με ιδιώτη μηχανικό κατάλληλης ειδικότητας που πιστοποιεί αυτές τις παιδικές χαρές. Άρα, σε αυτό τον αριθμό των παιδικών χαρών, που μπορεί να είναι 15 έως 20, που χρειάζονται λίγες επιπλέον εργασίες, με την βοήθεια του εξωτερικού συνεργάτη μηχανικού που θα κάνει την πιστοποίηση, και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, με τα ισχνά οικονομικά μας, θα προχωρήσουμε για να λειτουργήσουν κάποιες παιδικές χαρές ακόμη. Σε κάθε περίπτωση όμως εκπονούμε τις μελέτες και πιστεύω ότι τελικά το Υπουργείο θα προβλέψει το αντίστοιχο κονδύλι για να μπορέσουν όλες οι παιδικές χαρές και στα χωριά και στις κομοπόλεις και στην πόλη της Μεσίνης να είναι πιστοποιημένες και ασφαλείς για τα παιδιά μας. Με την ελπίδα ότι η εκπτωτική περίοδος θα δώσει ανάσα στην αγορά, ο εμπορικός σύλλογος Σπάρτης καλεί τους καταναλωτές να επισκεφθούν τα καταστήματα και να επωφεληθούν από τις δεκάδες προσφορές σε όλα τα είδη. Η θερινή εκπτωτική περίοδος άλλωστε τα έχει αποδείξει αυτό και τα προηγούμενα χρόνια ότι ενδείκνεται για αγορές. Ο εμπορικός σύλλογος Σπάρτης ενημερώνει τα μέλη του και το καταναλωτικό κοινό ότι οι τακτικές θερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Ιουλίου και θα λήξουν το Σάββατο 30 Αυγούστου. Οι καταστηματάρχες ελπίζουν την περίοδο των εκπτώσεων να υπάρχει μια αγοραστική δυναμική και οι προσδοκίες για να δοθεί ανάσα στην αγορά είναι αρκετά μεγάλες. Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν τα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές, με τις εκπτώσεις να ανέρχονται από 20-30 έως και 50%. Πράγματι έχουμε έναρξη των θερινών εκπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177 του 2013,
που προβλέπει την έναρξη των εκτόσεων τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Να πω το εξής, ότι οι εκτόσεις είναι ένας σοβαρός θεσμός του εμπορίου και έχουν λειτουργήσει ευεργετικά και προς τις δύο, δύο πλευρές, και στους καταναλωτές και στους εμπόρους. Στους εμπόρους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα εμπορεύματά τους σε χαμηλότερες τιμές, να προσφέρουν τα εμπορεύματά τους σε χαμηλότερες τιμές, και στους καταναλωτές να κερδίσουν κάτι παραπάνω και να προμηθευτούν καλά προϊόντα. Η προσδοκία όλου του εμπορικού κόσμου είναι να υπάρξει μια αύξηση του τζίρου, γιατί είναι υποτονική η κίνηση. Mm-hmm. Αν και ξεκινήσαμε τις προσφορές ένα δεκαήμερο, το οποίο δεν είχε ένταση ο κόσμος, εντάξει, υπάρχει ένα πρόβλημα, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Πιστεύουμε με την έναρξη των εκτόσεων, οι οποίες θα είναι και μεγάλες εκτόσεις, γιατί εφόσον υπήρχε μια μικρή κάμψη του τζίρου, σίγουρα ο εμπορικός κόσμος θα κοιτάξει να διώξει τα προϊόντα του. Προσδοκίες υπάρχουν μόνο λίγες, πιστεύω εγώ, γιατί ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Δεν είναι ότι οι εκτόσεις και τσάπα να βάλουμε, δεν έχει χρήματα ο κόσμος, και προπαθώς εμείς ζούμε η Σπάτη από τους αγρότες. Οι αγρότες όταν έχει 3 λεπτά το πορτοκάλι, καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι ο αγροτικός κόσμος υποφέρει πάρα πάρα πολύ. Οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες και είναι ανάλογες με την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι, την υπερφορολόγηση, τα πολλά έξοδα και το μειωμένο τζίρο των προηγούμενων μηνών. Άρα περιμένουμε, θα έλεγα, αρκετή δουλειά να μπορέσουμε να καλύψουμε χαμένο έδαφος και να ανταποκριθούμε στις πάρα πολλές υποχρεώσεις που έχουμε, μέχρι, που έχουμε γενικά μέχρι σήμερα. Επιστρέφουμε εμείς στο ζήτημα που λέγαμε και νωρίτερα και ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας αναφορικά με την υπόθεση πλέον. Γίνεται η υπόθεση της Ryanair. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Θέμη. Συνεδρίαση στο επιμελητήριο. Ποιο είναι το αποτέλεσμα και αν υπάρχει αποτέλεσμα ουσιαστικά? Υπάρχει αποτέλεσμα. Πάντως να ξεκινήσω ότι το παρόν έδωσε μόνο ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Ο Παναγιώτης Ονίκας, αν είχαν κληθεί όλοι οι δημάρχοι. Νομίζω ότι ο κ. Καφαντέρας έχει συμφωνήσει ήδη να πληρώσει κάποιο ποσό. Να πω, το σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου ή του Δημάρχου, συγγνώμη, του Πρόεδρου του Μιλητηρίου, του κ. Μανιάτη, ο κ. Μανιάτης έκανε γνωστό στο σώμα ότι είχε πάρθει μια απόφαση προκειμένου να οι Δήμοι να καταμερίσουν 160.000 ευρώ όσον αφορά τη διαφήμιση για την αεροπορική εταιρεία που ήθελε τη Ryanair. Οι Δήμοι αυτή τη στιγμή, παρόλο τις οχλίες που έχει κάνει το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, δεν έχουν ανταποκριθεί, εκτός, ξαναλέω, από το Δήμο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Καφαντάρη. Και ανέφερε τα γεγονότα, ανέφερε κάποια χαρτιά για τη συμφωνία που είχε γίνει, συμφωνία στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Ωστόσο δεν είχε υπογραφεί κάποια προγραμματική σύμβαση με τους δημάρχους από το Επιμελητήριο, παρά είχε υπογραφεί, αλλά είχε υπογραφεί σύμβαση η ΕΤΑΠ, δηλαδή η αναπτυξιακή του Επιμελητηρίου, με την Ryanair, προκειμένου να πληρώσει τα 60.000 ευρώ. Όπως είχε πει τότε και είχε αναφερθεί τότε πριν 2 χρόνια στο σώμα, ότι ήταν σαν εγγυητής η εταιρεία, ήθελε το Επιμελητήριο ένα φορέα, δεν ήθελε όλους τους Δήμους, ήθελε μόνο ένα φορέα. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκαν όλα αυτά τα θέματα από τον πρώτο Επιμελητήριο, τον κύριο Μανιάτη. Ο κύριος Νίκας, παίρνοντας το λόγο, είπε ότι δεν ξέρει το όφελος αυτής της ενέργειας η οποία έχει γίνει με τη Ryanair, κάτι που επισήμανε πολύ σωστά και ο κύριος Μανιάτης, και το τι ωφέλη έχει δώσει, μια και έχουν έρθει έχει φέρει γύρω στους 8.500 άτομα στη Μεσσηνία, νομίζω. Όπως είπε, όπως ανέφερε ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Νίκας είπε ότι ξέρει το όφελος που έχει και το αναγνωρίζει. Ωστόσο, θα πρέπει τα έξοδα να επιμεριστούν και σε άλλους κλάδους οι οποίοι παίρνουν χρήματα. Ενδεικτικά ανέφερε τον κλάδο των ταξί, τον κλάδο των ξενοδόχων, τον κλάδο των επιστημιστικών επαγγελμάτων και κάποιες άλλες φορές, προκειμένου να συμβάλλει και αυτός, να συμβάλλει και ο Δήμος Καλαμάτας σε αυτό το κόστος των 60.000. Με ένα ποσόν. Δηλαδή δεν απεδέχνει τα 11.000 τόσα που, όπως είπε ο κ. Μανιάτης, είχαν συμφωνήσει. Τώρα ο κ. Νίκας δεν ανέφερε ότι είχαν συμφωνήσει τίποτα. Είχαν συμφωνήσει, λέει, να συμβάλλει
Μάλλον δεν είπε τίποτα. Είχαν πει, λέει, να συμβάλλει στην. Δεν έφερε ποσόν. Είχαν πει να συμβάλλει στην. Και ο Δήμος Καλαμάτας, όπως και όλοι οι δημάρχοι, στη διαφήμιση αυτή στα 60.000 δηλαδή τη Ryanair. Πάρθηκε, έγινε μια. Τα είπε αυτά και ο Ρεζίκας και αποχώρησε. Δηλαδή έμεινε με την υπόσχεση ότι αν θα υπάρξει μια συνδρομή και άλλων φορέων μέσα στο αυτό, είναι πρόθυμος ο Δήμος Καλαμάτας να δώσει. Αν δεν υπάρξει τώρα αυτή η συνδρομή, που φαντάζομαι. Άμα δεν υπάρχει κάποια συνδρομή, δεν είναι τίποτα ο Δήμος Καλαμάτας. Να πούμε ότι ο πρόεδρος του Μιλητηρίου, ο κ. Μανιάτης, το ανέφερε ότι η συνδρομή αυτή που ζητάει από τους επαγγελματίες, προφανώς χάρη τώρα, όλοι αυτοί είναι μέλη του Μιλητηρίου Μεσσηνίας και του είπε ότι, πολύ σωστά το είπε ο κ. Μανιάτης, ότι η συμβολή και των επιχειρηματιών στο Δήμο είναι το ανταποδοτικό τέλος παραμυθιμούντων που ξέρουμε όλοι την πληρώνουν. Άρα και με την αύξηση αυτή είχαν και οι Δήμοι ωφέλη απέναντι στους Δήμους. Ξέρουμε πολύ καλά ότι και από το τέλος παραμυθιμούντων έχουμε, αλλά και όλα αυτά μεσοδρόμια, από αυτά τα μαγαζιά πληρώνουν τόσα λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, και του είπε ότι θα πρέπει αυτό το ποσό το οποίο ζητά, θα πρέπει να πάει κατευθείαν σε μελητήριο. Κάτι που συζητήσαμε και εμείς με τα μόνοι μας όταν έφυγε ο κύριος Νίκας. Τώρα, καταλήγοντας, υπάρχει και απόφαση να πληρωθεί, όπως είναι και φυσικό, η εταιρεία Ryanair, προκειμένου να μην ήδη έχει και κινδυνεύει να κοπεί το δρομολόγιο αυτό σε Ryanair Καλαμάτα Μιλάνο. Για να μην, και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια άλλη συμφωνία με τους Δήμους. Και στα πρότυπα, ίσως και στα πρότυπα αυτά που λέει ο κύριος Νίκας, δεν ξέρω τι γίνεται, τι θα γίνει. Τώρα από εκεί πέρα δεν διελευκάνεται αυτό 100%, προκειμένου να πληρωθεί, να πάρει κάποια λεφτά το επιμελητήριο. Δηλαδή να πληρώσει όλα τα 60.000 το επιμελητήριο που ήδη πληρώνει τώρα. Που υπάρχει και απόφαση να πληρωθούν τώρα. Υπήρχαν παρεμβάσεις πολλές από πάρα πολλούς. Μεταξύ άλλων, να πω ότι και ο κύριος Κουτίβας, ο οποίος είναι εκλεγμένος και δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του κύριου Νίκα, ανέφερε μια φράση η οποία εξέπληξε και πολλούς. Ανέφερε ότι αν θα υπάρξει πρόγραμμα ότι αποδεδειγμένα έχει ωφέλη η Καλαμάτα από τη Ryanair και από τον κόσμο αυτόν, δηλαδή ένα πλάνο ότι αποδεικνύει ότι έχει ωφέλη η Καλαμάτα και από τον κόσμο αυτόν φέρνει η Ryanair, αναλαμβάνει, όπως είπα και το ξαναλέω, εξέπληξε πολλούς, αναλαμβάνει αυτός στο να πληρώσει ο Δήμος Καλαμάτας. Μάλιστα. Θα το δούμε και εγώ στα πλάνα. Νομίζω ότι είναι πασφανές, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη απόδειξη, διακοπή φαντάζομαι, ένα αποδεικτικό. Είναι πασφανές ότι 8.500 επισκέπτες έχουν διακινηθεί. Αυτό δεν πετάνε στον αέρα. Μεγάλη αυτή η κουβέντα του κ. Κουτίβα, περιμένω να δω. Ίσως να έχει συζητήσει και με τον Δήμαρχο Καλαμάτας και ίσως του είχε πει και ο Δήμαρχος Καλαμάτας κάποια τέτοια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το μελητήριο πληρώνει, πληρώνει τα. Σύμφωνα με την ομόφωνα, και όπως και όλα και τα μέλη του μιλητηρίου, συμφώνησαν ομόφωνα να πληρωθεί η εταιρεία για να μην υπάρχει διασυρμός της πόλης, του νομού μάλλον, διαμέσου και με την αντιδική αυτή που υπάρχει του μιλητηρίου με τους Δήμους, και από εκεί πέρα να βρεθεί μια χρυσή τομή προκειμένου το μιλητήριο να πάρει κάποια χρήματα πίσω. Νίκο, να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Καλό βράδυ. Πάμε εμείς τώρα ξανά στα περιφερειακά μας θέματα. Στον καθαρισμό της παραλίας Ιερατικής στην Κορινθία προχώρησαν εθελοντές δίτες. Μάλιστα, στην επιχείρηση καθαρισμού του βυθού εντοπίστηκε μέχρι και μηχανάκι. Φαίνεται ότι στον βυθό της θάλασσας της Κορινθού βρίσκει κανείς τα πάντα. Σε λίγο, έτσι όπως το πάνε, αναμένεται να κάνουν ακόμα και σέρβις σε μηχανάκια. Μια ομάδα διτών από την Κόρινθο καθάρισε την παραλία της Ιερατικής, βρίσκοντας σχεδόν τα πάντα στον βυθό της θάλασσας. Για άλλη μια φορά, από το χορηγό μας τον κύριο Μουρούτσο, να καθαρίσουμε την παραλία της Ιερατικής για να έχουμε καθαρότερες θάλασσες, όπως λέμε, και οι κολυβητές μας να είναι πιο ασφαλείς. Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι για το Δήμο της Κορίνθου όπου μας χρειαστεί. Και εθελοντικά πάντα. Και εθελοντικά πάντα. Δεν ζητάμε ποτέ τίποτα, μόνο μας υποστηρίζουν οι χορηγοί μας, ό,τι υλικά θέλουμε και αυτά μας καλύπτουν εκείνοι. Η παραλία εδώ είναι καθαρή, τι είδατε? Η παραλία είναι καθαρή όσον αφορά το κομμάτι του λιόμενου και θα μπούμε τώρα μέσα να κοιτάξουμε τι συμβαίνει και στο βυθό της. Είναι μια παραλία όμορφη και απλά συνεχίζουμε την προσπάθεια για να παραμείνει καθαρή και μέσα και για την ασφάλεια των λιωμένων. Είναι μια προσπάθεια από κάποια άτομα του Scuba Diving Club για την παραλία της Κορίνθου και άλλη μια παραλία να γίνει ακόμα καθαρότερη στον αγώνα. Έχει πολλά μέσα, έχει πλαστικά, διέγυλα. Αυτό θα το δούμε. Ο κόσμος προσέχει όσον αφορά το κομμάτι της παραλίας. Εμείς θα δούμε τώρα τι γίνεται και υποβρύχια.
Δεν θα κουραστώ να δίνω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την ομάδα, η οποία εθελοντικά έρχεται και κάνει τις βουτιές της να καθαρίσει την παραλία, να καθαρίσει τη θάλασσά μας, που είναι για μας, είπαμε, η βαριά μας βιομηχανία. Συγχαρητήρια στα παιδιά, και εμείς από την πλευρά μας θα τους στηρίξουμε όσο μπορούμε, ούτως ώστε αυτό να γίνει, θα έλεγα, όχι συνήθεια, ακόμα και θεσμός να γίνει, να γίνεται καθαρισμός της παραλίας, όλου του μετώπου του παραλιακού, γιατί η Κορινθία και ο Δήμος Κορινθίων, όπως ξέρεις, διαθέτει ένα μεγάλο μήκος παραλίας, ούτως ώστε οι λουόμενοι να απολαμβάνουν το μπάνιο τους, και οι τουρίστες και οι ντόπιοι κυρίως, και να γίνει πόλος έλξης για τους, και για επισκέπτες, για να ενισχύουν την τοπική οικονομία. Εμείς έχουμε βρει ως τώρα, δεν συζητάμε από κάδους σκουπιδιών, καπάκια και ρόδες αυτοκινήτων. Έχουμε εντοπίσει ένα μηχανάκι, συγκεκριμένα ένα παπάκι, πρέπει να είναι χρόνια μέσα γιατί έχει πιάσει πεταλίδες, φύκια πάνω. Αυτό θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε σήμερα. Ναι, και όλμους έχουν αυτές τις παραλίες, γνωρίζετε. Έχουν και όλμους, πολλά βλήματα παλιά, γιατί από την αρχαία εποχή ξέραμε ότι έχουν γίνει εδώ διάφορα. Και κατά καιρούς από άλλους συναδέλφους δίτες έχω μάθει ότι έχουν βρει και σφαίρες και όλμους και πολλά τέτοια. Τους αγωνιστές της Κύπρου του 1974 τίμησε σε ειδική εκδήλωση ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Σε κλίμα συγκίνησης και σε μια κατάμεστη αίθουσα ξύπνησαν μνήμες 40 χρόνια μετά. Εκδήλωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της Κύπρου το 1974 που κατάγονται από τον Δήμο Άργους Μυκηνών. Πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Καλλιτέχνες έχουν έρθει να τιμήσουν την εκδήλωσή μας. Γι' αυτό και παίρνουμε μόνο τον έπαιρνο. Αυτή η μέρα δεν ήθελε κανέναν ευτελισμό, ούτε προεκλογικά πυροτεχνήματα, προς άγραν ψήφων ή σκέψεις τέτοιες. Και βεβαίως είπα ότι αυτή η εκδήλωση δεν θα γίνει στις 3 Μαΐου, γιατί κανένας δεν θα πίστευε την αγάπη που πρέπει να αποδώσουμε και την τιμή στους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, και όλοι θα υπέθεταν ότι θυσιάζονται τα πάντα στο βωμό της ψηφοθυρίας. Το 1950-51 έγινε ένα δημοψήφισμα στην Κύπρο, και οι Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονταν υπό τον ζυγό των Έγκλων, η Κύπρος είχε πουληθεί στους Άγγλους από τους Τούρκους στα μέσα του 17ου αιώνα, κάνανε ένα δημοψήφισμα και αποφάσισαν σε ποσοστό περίπου 97% ότι θέλουν ένωση με την Ελλάδα. Να αναγνωρίσει τις ιδέες κάποιων ανθρώπων είναι απούσα. Φέτος έχουμε και την επέτειο των 40 χρόνων. 40 ολόκληρα χρόνια. Και η Κύπρος παραμένει χωρισμένη στα δυο, με στρατεύματα κατοχής, με επίκους, με αγνοούμενους. Ο περίφημος φάκελος της Κύπρου παραμένει κλειστός. Απίστευτο! 500.000 επιλογές με την επιδότησή της νέας σου σύνδεσης. Σε tablet! Το μυθιστόρημα ή όλη την τριλογία. Εσύ το άσπρο, εσύ το μαύρο.
Και για μένα, λέω να τα πάρω όλα. Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου. Ψάξτε στα public, αφού εδώ είσαι. 290 ευρώ, απίστευτη επιδότηση σε 500.000 προϊόντα στο απόλυτο συμβόλαιο W και σταθερή από τη Win. Τελεία και public. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.